μανιτάρι που βρήκε ο μπαμπάς σου και σου έκανε δώρο, ο οποίος γενικώς έτσι έχει μια τρέλα με τα μανιτάρια. Γιατί είναι τόσο σπάνιο και ιδιαίτερο? Δηλαδή, φαίνεται πολύ εντυπωσιακό, αλλά τι είναι αυτό που το κάνει να διεκδικεί μια θέση στο ρεκόρ Guinness? Το έχω και εδώ, λίγο πριν να πεθάνει, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι θα μαράνει σε πολύ λίγες μέρες. Ναι, θα το φάω. Ήδη από τη Δευτέρα το έχουμε κόψει. Λοιπόν, δεν περίμενα ότι θα πάρει τόσο μεγάλες διαστάσεις σε όλο αυτό το θέμα. Ήταν κάτι το οποίο δεν περίμενα καθόλου. Ο πατέρας μου το βρήκε, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει αυτό αξίζει πραγματικά να το δείξεις, γιατί είναι κάτι σπάνιο. Είναι το μανιτάρι φαινόμενο. Ενώ είναι τόσο μικρό, είναι ίσα με την παλάμη του χεριού. Ναι. Έχει πάνω από 100 μανιταράκια πάνω του. Ακόμη δεν έχω καταφέρει ούτε εγώ να το μετρήσω, γιατί υπάρχουν και μέσα, ναι, που είναι από κρυμμένα, τα πιο μεγάλα. Mm-hmm. Ακριβώς. Και έχει μέχρι και ίσα με, δεν ξέρω, πιο μικρό και από τον ύχη του χεριού μανιταράκια πάνω. Διαβάζω, αγαπημένη μου, ότι λέγεται, λέει, το μανιτάρι της Αντρίκας. Είναι η πρώτη φορά που βρέθηκε στην Κύπρο. Αλλά θεωρείται σπάνιο και δηλαδή παγκόσμια. Γι' αυτό και διεκδικεί μια θέση στο ρεκόρ Guinness. Ισχύει αυτό? Ακριβώς, ισχύει ακριβώς όπως τα λες, τα ματίνα μου. Είναι το μανιτάρι της Ανανδρίκας. Η Ανανδρίκα είναι συγκεκριμένα φυτό, το οποίο φιλοξενεί αυτό το μανιτάρι. Όμως δεν περιμέναμε κανείς ότι θα βγουν τόσα πολλά σε μία ρίζα. Κατάλαβα. Μα τρώγεται αυτό. Και πώς τρώγεται, τι το κάνεις? Τρώγεται, ναι. Ριζότο. Εσύ σκέφτηκες αμέσως την ιταλική συνταγή σου. Βγάζεις πολλές μερίδες με αυτό πάντως. Ναι. Αν αποφασίσεις να το πω. Μην νομίζετε ότι αυτό μαζεύει. Αφού έχει 100 τέτοια πάνω. Ναι, αλλά είναι κούτσικα. Είναι μικρά. Είναι μικρά πολύ. Ρε παιδιά, πώς γίνεται όμως αίτηση για να μπεις, ας πούμε, στο ρεκόρ Guinness? Εσύ το πήρες φωτογραφία και το στείλες βιντεάκι? Πώς είναι η διαδικασία, κοριτσάκι μου? Έχω μπει μέσα στην επίσημη ιστοσελίδα του ρεκόρ Guinness Awards και δήλωσα συμμετοχή. Όμως χρειάζεται μέχρι και 12 εβδομάδες για να σου απαντήσουν, για να σε δει κάποιος κριτής, εκτός και αν σε προτείνει κάποιος ο οποίος είναι ήδη μέσα. Το και έχω τι ψάξει. Θα το κάνεις απολύθω, θα το βάλεις. Όχι, θα το βάλεις στην κατάπληξη. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν υπάρχει τρόπος για να το κρατήσεις, γιατί είναι ζωντανός οργανισμός. Το έχω βάλει λίγο νερό, είναι ήδη από τη Δευτέρα κομμένο. Κατάλαβα. Είναι δύσκολο. Το έχω βγάλει αρκετές φωτογραφίες, γιατί πραγματικά αξίζει. Ναι. Είναι και ένα βραβείο για την Κύπρο, όχι αποκλειστικά για μας. Και ο μπαμπάς σου, να σε ρωτήσω κάτι, πώς και ασχολείται με αυτό? Ξέρω ότι είναι συνταξιούχος, αλλά πώς και έχει τρέλα με τα μανιτάρια? Τι είναι αυτή η ασχόληση? Ναι, έχει πάρει πρώτη σύνταξη. Είναι από πολύ μικρό σε όλα αυτά. Κυνήγι, ψάρεμα, με τη φύση του αρέσει. Και είναι άνθρωπος που καταλαβαίνει, είναι πλέον επαγγελματίας. Οπότε γι' αυτό και έδωσε τόσο μεγάλη αξία σε αυτό το μανιτάρι. Γιατί ξέρει να το αναγνωρίσει. Ο Στέφανος Μιχαήλ στο χωριό του εκεί στην Καλάβασο με τον πατέρα του, βγαίνουν, όταν βγαίνουν για κυνήγι, μαζεύουν και μανιτάρια. Ωραία, φαίνεται παιδιά. Το κάνουν οι Κύπροι γενικώ. Ξέρει κάτι, πρέπει να ξέρει και για να το αναγνωρίσει. Εγώ δηλαδή μπορεί να βλέπα το μανιτάρι αυτό και να μην θεωρούσα ότι είναι κάτι τόσο ιδιαίτερο, άμα δεν έχει τη στιγμή. Ακριβώς και εγώ. Ακριβώς και εγώ το ίδιο. Και μπορεί να πετύχει και κανένα δηλητηριώδες. Πάντως, κρίμα είναι, φάτε το σήμερα. Δηλαδή, θέλω να πω. Ναι, α την πα και μπει στο Guinness. Αφού λέει 12 εβδομάδες. Πάει, τελείωσε. Δεν μήπως το βάλει στην κατάψυξη. Είναι αυτό το, ούτε στην κατάψυξη, γιατί έχει υγρασία μέσα ο θάλαμος και το ψυγείο, οπότε θα του κάνει πιο μεγάλο κακό. Κατάλαβα. Τζόρτζια, το έχεις πει στο mail σου ότι δεν αντέχει πολύ το μανιτάρι, να το καταλάβουν εκεί, μπας και ενεργοποιηθούν πιο γρήγορα. Υπάρχουν και άλλα μανιτάρια στο ρεκόρ Guinness, πιο μεγάλα βέβαια, αλλά όχι με τόσα σπάνι. Πολλά πάνω. Μάλιστα. Κοριτσάκι μας, πριν σε αποχαιρετήσουμε, ισχύει ότι σου έκανε πρόταση η Κύπρος να την εκπροσωπήσει στη Eurovision? Τελικά είπες όχι και μετά προτάθηκε αυτή η θέση στην Ελένη Φουρέιρα? Ναι, νομίζω ήμουν και από τα πρώτα ονόματα που είχαν πάρει τηλέφωνο και τους είπα εγώ, παιδιά, είναι πολύ ωραία ιδέα, πολύ ωραία εμπειρία. Για όποιον το ζήσει, είναι μοναδική. Γιατί και στην εκπομπή μας φιλοξενήσαμε τον Χοβίκο, ο οποίος εκπροσώπησε και την Κύπρο. Στην, πήγε και καλά. Ακριβώς. Και μας είπε ότι ήταν μια μοναδική εμπειρία, θα το ξανάκανε. Όμως θεωρώ ότι εγώ είμαι σε έναν άλλον τομέα. Ο καθένας με το δικό του ταλέντο. Δεν ήθελες να ζήσεις την εμπειρία. Όμως τώρα που δεν έχεις παιδιά, σκυλιά, υποχρεώσεις, θα ήταν ένα δίμηνο πολύ δυνατό και δυναμικό. Φοβήθηκες? Σίγουρα όμως υπάρχουν. Υπάρχουν άνθρωποι πιο καταξιωμένοι σε αυτό το χώρο, όπως είναι και η Ελένη Φουρέιρα, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι εδώ στην Κύπρο που θα έχουμε μια τέτοια αξιόλογη συμμετοχή. Έχεις απόλυτο δίκιο και μπράβο σου. Πήγε σε κάνα διάδρομο.